Ξεκινάω από την κυρία Μανολάκου, λοιπόν. Για το ΚΚΕ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή βραδιά απόψε. Αυτό τουλάχιστον που βλέπω από τα πρώτα αποτελέσματα, δεν έχουμε ακόμα τελικά, αλλά έχει ανεβάσει παντού τις δυνάμεις του πολύ. Φαίνεται να συνεχίζεται η άνοδος από τις βουλευτικές εκλογές. Να θυμίσω ότι στο Λεκανοπέδιο Αττικής το ΚΚΕ ήταν τρίτο με 9% και τώρα με τις περιφερειακές εκλογές, τουλάχιστον 14. Μέχρι τα τωρινά αποτελέσματα, 14, είναι 14. Έχει. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε και ένα σχολιασμό. Μίλησε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική... Ο κύριος Αρβανίτης για την προοδευτική κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι ο πολιτικός εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ, που εκφράστηκε και στις τοπικές εκλογές, εκφράστηκε και από τις εικόνες που είδαμε με τον κύριο Παχατουρίδη. Ποιοι τον στηρίζανε? Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, και διευκολύνανε και τη Χρυσή Αυγή και φωτογραφίες κυκλοφορούν και σήμερα. Απλώς τα λέω, και αυτό επιδεινώθηκε ακόμα πιο πολύ σήμερα με την χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στον αγώνα της Παλαιστίνης που διεκδικεί το δικαίωμα να υπάρχει. Την καταδικάσατε. Που διεκδικεί το δικαίωμα, έχει κάνει εξωφρενών και ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ που οδηγηθήκανε και στην αποχή. Ναι, αλλά σας ρωτάει αν είστε με τη Χαμάς. Είμαστε υπέρ της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά σας ρωτώ, είστε με τη Χαμάς? Η ανακοίνωσή σας καταδίκαζε το δικαίωμα της Παλαιστίνης να διεκδικεί, να μην είναι κάτω από την κατοχή. Είναι κομμάτι της διεκδίκησης η Χαμάς στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ή προβοκάτσια αυτή τη στιγμή? Η Χαμάς από τη μία και ο Νετανιάχου από την άλλη είναι το ίδιο νόμισμα? Είναι αποκλεισμένοι εδώ και χρόνια, τη στερούνε κατά διαστήματα μέχρι και το φαγητό και να τρώνε ποντίκια. Είναι και βεβαίως, τα ξέρετε, όλα αυτά. Έχετε και δίκιο. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Άλλο πράγμα. Είναι μια μεγάλη φυλακή, φυλακή στην κυριολεξία. Βεβαίως. Και βεβαίως και οι φυλακές του Ισραήλ είναι γεμάτες από Παλαιστίνιους αγωνιστές μέχρι και παιδιά. Γιατί Χαμάς δεν ανακοίνησή σας. Γιατί Χαμάς δεν μου απαντάτε. Γιατί αν μπορούσε και η υπόλοιπη Παλαιστίνη θα είχε ξεσηκωθεί. Εντάξει. Άρα είναι δικαίωμά του να διεκδικεί. Βεβαίως είναι δικαίωμα, αλλά την ελευθερία. Και μάλιστα, όταν από το 2015. Από το 2015 υπάρχει η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού. Λοιπόν, δεν διαφωνούμε σε παρακαλώ, παρακαλώ και τώρα. Τώρα ερχόμαστε. Δεν πειράζει. Ήταν προβοκατόρικο αυτό που κάνατε. Κανένα προβοκατόρικο. Λέω ότι συμβαίνει. Έχετε βάλει ως κεντρικό εχθρό του δρόμου προς τον σοσιαλισμό το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχομαι να ερμηνεύσω την άνοδο της λαϊκής εσπήρωσης που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ένα είναι το αποτέλεσμα στην περιφέρεια, αλλά και σε μια σειρά δήμων της Αττικής. Βγαίνουμε δεύτερη και πάμε και σε δεύτερη Κυριακή. Και αυτό μας δημιουργεί και ενθουσιασμό και μας δίνει δύναμη, αλλά κυρίως εμείς δεν αγνοούμε ότι είμαστε σε ένα αρνητικό περιβάλλον. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τώρα, πριν από λίγο, με τις δηλώσεις του, τι είπε? Να συνεργαστώ με δημάρχους και περιφερειάρχες. Σε ποια κατεύθυνση? Της αντιλαϊκής πολιτικής. Και μόνο το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κανείς να δει σήμερα, είναι φορολογιστικό για λαϊκά. Λοιπόν, παρακαλώ, εγώ δίνω το λόγο, κάντε μου τη χάρη. Κύριε Διαμαντόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Διαμαντόπουλε, δεν έχετε το λόγο. Δεν με πειράζει να απαντήσω. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος Πατρέων βεβαίως έχει πάρει λεφτά, δικαιούται λεφτά, δεν μπορεί κανείς να του τα στερήσει. Αυτά όμως τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του λαού της Πάτρας και όχι για να ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ωραία, λοιπόν, θέλω να έρθω, κυρία Μανολάκου, τελεία. Γιατί τελεία. Δεν λοιπόν, είναι μόνο κομμουνιστές, είναι άνθρωποι που αναγνωρίσανε τη φιλολαϊκή του πολιτική. Θέλω να έρθω στον εκπρόσωπο της...